Καταγγελίες έχουμε, κύριε συνάδελφε. Πώς δεν έχουμε. Κάθε μέρα. Α, μπράβο. Ατελείωτες. Εδώ είναι. Καταγγελίες@sky.gr. Το δικό σας mail είναι διαθέσιμο σε όλους σας προκειμένου να μας στέλνετε όλα αυτά που σας βασανίζουν στην καθημερινότητά σας. Και δεν τα λύνει και κανένας. Και πάμε και δεν τα λύνει και κανείς. Δεν το βασικό. Εδώ, Σωτήρης Μπασάκης. Στην Αγία Παρασκευή. Έλα, Σωτήρη. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, στην Αγία Παρασκευή βρισκόμαστε και ερχόμαστε να δείξουμε μια καταγγελία που έστειλε τηλεθεατής και πραγματικά μείναμε άναυδοι όταν διαπιστώσαμε το τι πραγματικά συμβαίνει εδώ πέρα. Ο καταγγέλων λοιπόν αναφέρει ότι υπάρχει αυτός ο δρόμος εδώ, ναι, όπου μπορείτε να δείτε ότι είναι ποδηλατόδρομος, δηλαδή η κόκκινη διαγράμμιση. Ναι. Η κόκκινη διαγράμμιση που υπάρχει εδώ, μάλιστα, είναι μέρος ενός έργου αξίας ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ που είχε γίνει πριν χρόνια και παραδοθεί, υποτίθεται με τεχνική μελέτη. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε τώρα τι γίνεται. Ο ποδηλατόδρομος εδώ πέρα, γιατί εμείς επικοινωνήσαμε με ειδικό συγκοινωνιολόγο για να μας πει αν, ναι, όντως ευσταθεί η καταγγελία. Και όντως εδώ, παιδιά, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η κόκκινη διαγράμμιση που είναι του ποδηλατόδρομου, ναι, θα έπρεπε να είχε τουλάχιστον πλάτος 1,5 μέτρο. Ακόμα. Και προσέξτε τώρα, προσέξτε, ναι, τώρα τι γίνεται. Εδώ θα δείτε, ναι, ότι υπάρχει ξεθοριασμένο, βέβαια, η ένδειξη, η άσπρη ένδειξη ότι υπάρχει, είναι διαθέσιμος για ποδήλατα αλλά και για πεζούς. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι απαγορευτικό, διότι αν παρατηρήσετε... Ναι, αν παρατηρήσετε... Δηλαδή εκεί πρέπει να μπαίνει ποδήλατο, μόνο ποδήλατο, όχι πεζός. Και πεζός. Και πεζός. Αλλά τι γίνεται, ναι, θα πρέπει το πλάτος όλου του πεζοδρομίου εδώ πέρα, ναι, να χωράνε, ήταν τουλάχιστον 3 μέτρα. Αυτό όχι μόνο δεν το έχουμε. Έχουμε δέντρα στην άκρη του πεζοδρομίου που, ναι, θα έπρεπε να περπατάνε οι πεζοί. Έχουμε κολονάκια και έχουμε κάδους, έχουμε και διάφορα άλλα αντικείμενα. Άρα και είναι μικρό το πλάτος του, λες. Είναι μικρό το φάρδος του, δεν είναι προβλέπεται, δεν είναι μικρό το πλάτος. Μάλιστα. Να σου πω, επίσης δεν υπάρχει... Αντώνη, επιστροφή αυτό έχει, γυρισμό όταν πας. Το ίδιο γυρίζει. Επίσης αυτό, δεν υπάρχει επιστροφή για, ναι, τα ποδήλατα. Δηλαδή... Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Θα μου πείτε, αυτό βέβαια... Αυτό ίδιο δεν μπορεί να γυρίσει. Θα μου πείτε, βέβαια, και τι να κάνουμε. Ποδήλατο είσαι. Ναι. Το παίρνεις το χέρι, το γυρίζεις. Και τι να κάνουμε αν δεν έχουμε χώρο στο δρόμο. Κάτσε ρε εσύ, Αντώνη. Κάτσε ρε, κατεβαίνεις κάτω. Το γυρίζεις το ποδήλατο, το ξανανεβαίνεις. Ναι. Σωτήρι μου, συγγνώμη. Και γυρίζεις πάλι αυτήν την ίδια διαδρομή. Ναι. Πού πρέπει να πας απέναντι να γυρίσεις. Δεν πάει έτσι. Α, η νομοθεσία. Έτσι. Η νομοθεσία τι λέει. Η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη. Η κυκλοφορία των ποδηλάτων, σύμφωνα με την νομοθεσία και τις τεχνικές μελέτες που θα έπρεπε να έχουν γίνει, ναι, όπως μας εξηγεί ο συγκοινωνιολόγος, είναι συγκεκριμένη. Δεν, εντάξει, είναι όπως τα αυτοκίνητα. Εδώ θα έπρεπε ή να υπάρχει μια πορεία, μάλιστα, ίδια με των αυτοκινήτων και να, καλώς, γίνεται η επιστροφή, καλώς, από, καλώς, εδώ. Ναι, δηλαδή, παιδιά, στο ρεύμα. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα και θα μου πείτε, ναι, τέλος, γιατί αφού δεν έχει χώρο να υπάρχουν, ναι, τρία μέτρα, θα σας πω εγώ, θα, ναι, σας πω εγώ, ναι, ναι, ότι το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν θα έπρεπε να έχει ποδηλατόδρομο. Αφού δεν έχει... Καλημέρα. Διότι αφού δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Αψοφή, τα συγχαρήκια μας. Συγχαρητήρια, Σωτήρη μου, καλημέρα. Όχι σήμερα, να σε καλά. Για το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτούς που προσέξατε. Ο Κούτρας και ο Ζω αμέσως, παλιό Πασόκ σου λέει. Θα πούμε. Όπως πας γύρνα. Καλά λέει αυτό, βέβαια.